ψηλά. Να είστε καλά και δεν το αξίζεται. Να είστε καλά και δεν το αξίζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μία συμμετοχή της ομάδας. Ο Δημήτρης Χιουμονίδης, παλιός ποδοσφαιριστής της Θήλας, επί 20 χρόνια. Με αυτή την ομάδα γνώρισα μόνο χαρές. Και μετά από τόσα χρόνια πάλι χαρές γνωρίζω. Και τους ευχαριστώ πολύ. Σήμερα σας τιμά ιδιαίτερα η ομάδα, γιατί προσφέρατε πάρα πολλά και είχατε και σημαντικές επιτυχίες με την ομάδα. Ναι. Καταρχήν ευχαριστώ για τη βράβευση από αυτήν την ομάδα, τα μέλη της ομάδας που αποτελείται από νεαρά άτομα, δραστήρια και προπαντός αγαπάνε αυτό που κάνουν. Και εύχομαι την ομάδα να την ανεβάσουμε ψηλά, όπως την ανεβάσαμε και εμείς κάποτε. Και τους εύχομαι καλή τύχη και να είναι πάντα υγιής. Αυτά. Πείτε μου μία σημαντική στιγμή που σας έχει μείνει στη μνήμη έντονα από την καριέρα σας στην Πολιετή, στη Θήλα Σερών. Ήταν με τον αγώνα με την Πρέβεζα που βγήκαμε στη Β' Εθνική και οι πανηγυρισμοί όλης αυτής της ομάδος. Και το κυριότερο που είχαμε αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό στο Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Άσχετο το αποτέλεσμα. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και στιγμή για μένα. Σαν αρχηγός και σαν παίχτης της ομάδος. Και ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου που αγωνιστήκαν σε αυτή την ομάδα. Φάνη Στότης λέγομαι. Είμαι στη διοίκηση και εγώ της Θήλας. Καταρχήν σήμερα έχουμε τη βράβευση του κυρίου Δημήτρη Χιουμονίδη, παλέμαχου της Θήλας, που για πάρα πολλά χρόνια αγωνίστηκε στην ομάδα σε όλες τις μεγάλες στιγμές και όλες τις ομάδες, στη συμμετοχή στη Β' Εθνική, στον αγώνα κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και γενικά ήταν στις χρονιές που η Θήλα ήταν στα καλύτερα της χρόνια, τέλος πάντων, με συμμετοχές στη Γ' Εθνική, Βαράς κτλ. Από εκεί και πέρα έχουμε έναν αγώνα σήμερα με την Ιγρήτα που είναι πολύ σημαντικός λόγω του ότι απέχουμε μόνο ένα βαθμό από την Ιγρήτα. Είναι πολύ σημαντικός για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, για τη συμμετοχή της ομάδας στην τετράδα, που θα είναι και τα play-off, που θα διασταυρωθούν οι δύο όμιλοι. Και εκτός αυτού θα κρατηθεί και ενός λεπτού σιγή σήμερα σε όλα τα παιχνίδια βέβαια της κατηγορίας, όπως κρατήθηκε, για τον χαμό του Δημήτρη του Παρασκευόπουλου. Σωστά. Αυτό. Αρχηγή λίγο. Θα προηγηθεί η βράβευση. Ναι, πρώτα θα είναι η βράβευση, όπως είπαμε, του κυρίου Χιουμονίδη. Ξεκινάμε με βράβευση από τον κύριο Χιουμονίδη, αλλά θα ακολουθήσουν και άλλες βραβεύσεις. Θέλουμε καταρχήν να τιμήσουμε όλους τους παλέμαχους της Θήλας και γενικά να τους φέρουμε κοντά στην ομάδα. Είναι ένα κάλεσμα το οποίο το έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι που κάναμε και την έκθεση φωτογραφίας. Και γενικά προσπαθούμε να διευρύνουμε τον κύκλο, να το πω έτσι, να ξανακάνουμε τη Θήλα γνωστή στο κοινό και να τους φέρουμε κοντά πάλι στην ομάδα. Οπότε θα δείτε και άλλες βραβεύσεις στο μέλλον. Αλλά ξεκινήσαμε από τον κύριο Χιουμονίδη. Λοιπόν, αυτό είναι από το Θήλα για την πολύ επίπεδη φορά στην ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και να είστε υγιείς. Και να σε έχουμε πάντα δίπλα μας. Γιατί σας έχουμε ψηλά. Να είστε καλά, κύριε Τετάκη. Το αξίζεται. Να είστε καλά, κύριε Τετάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Και μια σημαία της ομάδας. Ευχαριστούμε, κύριε Τετάκη.